Μετά από την αποκάλυψη του βοσκού μεγαλοφιλέτη του δημοσίου που θα πληρώσει μέχρι δεκάρα στα 10 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει, το Ράδιο Αρβίλα βοηθάει το κράτος αποκαλύπτοντας και άλλους μεγαλοφιλέτες που ζουν ανάμεσά μας. Μανώλης Κάπα, πρώην ιδιοκτήτης του Βλατζίδικου και νυν άνεργος, που του επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερτιμολογήσεις μουστάρδας. Συνολικά χρέη 15 εκατομμύρια ευρώ. Οκ, θα τα πληρώσω όλα, παιδιά, στο λόγο της τιμής μου. Μπορεί να είναι λίγο μεγάλο το ποσό της οφειλής, αλλά καλή θέληση να υπάρχει. Και δεν θέλω και κούρεμα χρέους, θα τα ξοφλήσω όλα μέχρι σέντ. Γιάννης Αλφα, πρώην σαλεπιτζής και νυν άστεγος, που του επιβλήθηκε πρόστιμο για εικονικά τιμολόγια αγοράς κανέλας. Σημερινό χρέος 35 εκατομμύρια ευρώ. Το μετάνιωσα πικρά. Ήξερα ότι χρωστάω και πήγα στην εφορία να μου πούν το ποσό. Μου είπε ο εφοριακός. Είναι 35 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Γιάννη. Και μετά πήγε να προτείνει διακανονισμό. Αλλά του είπα όχι. Θα τα πληρώσω όλα μπραφ. Βαγγέλης Πι, πρώην περιπτεράς και νυν ρακοσυλλέκτης, που διαμένει σε κλειδάτη μεζονέτα με εξωτερική σκάλα κάπου στο δάσος του Σεϊξού. Συνολικές οφειλές πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα πολλά. Θα πληρώσω, ρε παιδιά. Θα τα ξοφλήσω όλα. Ας μου κατασχέσει το κράτος στη μεζονέτα που μένω. Κάτι θα πιάσει. Έστω το καινούργιο μου μπάρμεγιου. Ακόμα και τη συλλογή από ρούχα επωνύμων σχεδιαστών στην καρταρόμπα μου. Πρέπει να σώσουμε το κράτος επιτέλους. Και τέλος, Σωκράτης Κάπα, πρώην τσαγκάρης και νυν άνεργος επί δεκαετία, που ενεπλάκησε σκάνδαλο μη απόδοση ΦΠΑ για επισκευή τακουνίων. Ο κορυφαίος μεγαλοφιλέτης όλων με συνολικά χρέη πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι χρωστάω τόσα πολλά λεφτά στο δημόσιο. Ζητάω συγγνώμη. Θέλω να δηλώσω στο κράτος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και να ξοφλήσω τα οφειλόμενα. Και άμα δεν το κάνω, να μην σώσω να ξαναξυριστώ κόντρα ποτέ μου. Έλληνες, σωθήκαμε. Αυτοί οι μεγαλοφιλέτες θα γεμίσουν τα δημόσια ταμεία με ζεστό, σπαρταριστό χρήμα. Αμφιβάλλει κανείς, είπα μήπως.